Πριν βάλουμε πρόεδρο Γενικής Ελεύσεως, θα ήθελα να φέρω το εξής. Ότι προχθές τη Δευτέρα ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση, δεν τελείωσε όπως θα έπρεπε να τελειώσει. Σήμερα ξανακαλέσαμε Γενική Συνέλευση. Βάσει καταστατικού, μπορεί κάποιος να μας κάνει, να κάνει μοφή, ίσως. Γιατί το άρθρο 8 του καταστατικού μας αναφέρει ότι θα πρέπει να περάσει μια εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θεματάκι, αλλά νομίζω γιατί μίλησα με την Εύση Μαθίας, ότι σήμερα θα κάνουμε ξανά Γενική Συνέλευση με τον κύριο Μουρτζίλα, με τον πρόεδρο, και μου είπε δεν θα έχω κανένα πολύ πρόβλημα. Τώρα κάποιος, αν θέλει από την Αλεξάνδρεια να κάνει μοφή, ας κάνει. Εμείς εδώ θα είμαστε. Είμαστε ήδη κάπου γύρω στα 40 μέλη τακτοποιημένα οικονομικά. Θέλουμε, νομίζω, όλοι αυτοί που είμαστε εδώ να κατεβάσουμε την ομάδα, να έχει δραστηριότητα η ομάδα να κατέβει στη Γάμα Αριστεχνική. Λοιπόν. Όποιος θα το κάνει, νομίζω ότι θα είναι απέναντι στη Γενική Συνέλευση, η οποία νομίζω ότι ας πάρει απόφαση γι' αυτό, ότι όποιος πάει ενάντια, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι να κατέβει η ομάδα κι ας κάνουμε τρεις μέρες, δύο μέρες μετά. Αντί να κάνουμε την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, για να είμαστε τυπικά εντάξει, το σώμα ας πάρει απόφαση, ας σηκώσουμε τα χέρια αυτοί που θέλουν και Να είναι... μπορεί να πάρει απόφαση τώρα, αυτή τη στιγμή, αν μπορεί να γίνει, δεν γίνει. Δηλαδή, να πάρει το σώμα απόφαση ότι βάσει καταστατικού θα έπρεπε να κάνουμε την επόμενη Δευτέρα, λόγω χρόνου, γιατί δεν μπορούμε, πρέπει αύριο να δηλωθεί η ομάδα και θα δηλωθεί. Λοιπόν, όποιος θα βάλει εμπόδιο, θα το προσπεράσουμε. Αυτό. Λοιπόν, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα προσωπικά και πιστεύω για όλους μας. Σήμερα κοντά μας είναι ο κύριος Ιορδανόπουλος ο Μάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε τη ψυχή του σε αυτή την ομάδα. Λοιπόν, και συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και θα είναι και στο νέο Δέλτα Σίγμα. Προσωπικά νιώθω πάρα πολύ ευτυχής που είναι αυτός ο άνθρωπος ανάμεσά μας. Ειλικρινά. Ήταν το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να μας κάνει και να μου κάνει τις τελευταίες μέρες με αυτά μετά που γίνανε στη Γενική Συνέλευση. Λοιπόν, αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Η Αλεξάνδρεια κατεβαίνει για να υπάρχει η ομάδα η οποία ήταν και παλιά. Πρέπει να γίνει και σήμερα γιατί είναι μια από τις παλαιότερες ομάδες. Πρέπει να τη βοηθήσουμε όλοι. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι ούτε για το ΔΣ, ούτε για να φανώ, ούτε για να κάνω. Έτσι πρέπει να κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα για ΔΣ, πρέπει να είναι άτομα τα οποία θέλουν να τρέξουν. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όσους θέλουν να είναι. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Κάποιος θέλει να πει. Κύριος Αντωνίου. Εγώ θέλω να ρωτήσω καταρχήν. Στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση δεν ήμουνα. Είμαι πάντα από τα ομάδα της Αλεξάνδρειας και στα γεωροχωριά. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο περισσότερο και λιγότερο ένα άθλημα. Γιατί συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ευρύτερων κοινωνικών σχημάτων. Πέρα από αυτού που παίζουν ή είναι καθαρά φύλλα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, καταρχήν, συμφωνώ να κατεβεί η ομάδα οπωσδήποτε. Θέλω να μου πεις, Πρόεδρε, ποια θα είναι η κεντρική φιλοσοφία αυτού του εγχειρήματος που θέλεις. Ποια είναι η κεντρική ιδέα, δηλαδή, τι ομάδα θέλουμε να φτιάξουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που θα έχει να αξιοποιήσει τα ταλέντα που υπάρχουν στην περιοχή, στις ακαδημίες κλπ. Και ας μην έχει προοπτική πρωταθλητισμού στην πρώτη φάση που εγώ πιστεύω αυτή πρέπει να είναι η φιλοσοφία της ομάδος, να παίζουν παιδιά από εδώ που βγαίνουν από τις ακαδημίες, από ένα σημείο και μετά πλέον δεν μπορούν να συνεχίσουν τις ακαδημίες, πρέπει να βρίσκουν ομάδες και νομίζω ότι η ομάδα της Αλεξάνδρειας μπορεί αυτά τα παιδιά να τα κρατήσει, να παίζουν παιδιά από την περιοχή, από την πόλη, από τα γύρω χωριά, για να μπορεί η ομάδα να έχει και φιλάθλους και να έχει και το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον από την τοπική κοινωνία. Αυτό. Εγώ
σαν παράγοντας. Ναι, σαν παράγοντας ήμουν σχεδόν 20 χρόνια και ίσως περισσότερα. Η Αλεξάνδρεια δεν είναι για να συμπληρώνει τις άλλες τις ομάδες. Η Αλεξάνδρεια πρέπει να γίνει η κορυφή των υπόλοιπων γύρω χωριών και τα λοιπά, για να μην προχωρήσουν. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει μέσα στο μυαλό του ο πρόεδρος. Για μένα, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει, όπως τα λες, όπως τα είπες, έτσι με ταλέντα, τα οποία ταλέντα δεν πρέπει μόνο να φεύγουν, αλλά να μπορέσουμε να κάνουμε μια ομάδα που να τραβήξει ταλέντα το γύρο ομάδων. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται χρόνο. Και όπως ξέρετε εδώ στην Αλεξάνδρεια, τουλάχιστον εγώ επειδή τα πέρασα και τα ξέρω, δεν δίνουν πίστοση χρόνου, δυστυχώς, ο κόσμος, και ζητάνε πρωταθλητισμό. Εμείς η ομάδα μας ήταν βέβαια εθνική, ζητούσαν να πάνε τώρα φυσικά αυτή η γάμα εθνική που είναι, η γάμα εθνική τότε. Λοιπόν, και ζητούσαν περισσότερο. Και ίσως αν τη βγάζαμε και στη γάμα και στη βήτα, θα ζητούσαν και στην αλφα εθνική να πάνε. Ο κόσμος έχει δίκιο. Ο κόσμος έχει δίκιο. Γιατί κουράστηκε. Κακά τα ψέματα, κουράστηκε. Αλλά ας έχουν μια καλή καρδιά απέναντι σε αυτά τα άτομα που ασχολούνται, που δεν δίνουν μονάχα τα λεφτά τους, αλλά δίνουν και την ψυχή τους, δίνουν και πολλά πράγματα και κόβουν από την οικογένειά τους, κόβουν από οπουδήποτε αλλού και τα προσφέρουν στην ομάδα. Αυτό, τίποτα άλλο, για να μην σας κουράσω, αυτό ήθελα. Λόγω πίεσης χρόνου, για να μην ξαναπούμε γιατί το κάναμε τώρα και γιατί και γιατί, γιατί τώρα εμφανιστήκαν κάποιοι άνθρωποι που ενδιαφέρθηκαν για την ομάδα και μόνο γι' αυτό το λόγο. Και πάνω σε αυτό θα πρέπει να πω το εξής. Δεν νοείται εκπρόσωπος της ΕΨΗ Μαθίας να έρθει στη Γενική Συνέλευση, ο αντιπρόεδρος της ΕΨΗ Μαθίας, και να πει ότι αποφασίσαμε εμείς να κάνουμε τώρα την ομάδα γιατί σε 2 χρόνια θα έχουμε εκλογές. Σημαίνει τι? Ότι στις προηγούμενες εκλογές κάποιοι πήραν χρήματα. Άρα στις επόμενες εκλογές της ΕΨΗ Μαθίας θα ξαναπάρουν χρήματα κάποιοι. Το είπα, όποιος το άκουσε, το άκουσε. Νομίζω ότι ήταν τραγικό αυτό. Λοιπόν, άρα, από τη στιγμή που κάποιοι άνθρωποι διαφερθήκανε και σήμερα ακόμα πιο έντονα και χθες πιο έντονα, μετά το φιάσκο που έγινε αυτό στη Γενική Συνέλευση από κάποιους ανθρώπους, και εκεί θα πρέπει να ζητήσω εγώ συγγνώμη για όλα τα μέλη που ήταν εκεί, από όλους τους ανθρώπους και από αυτούς που μας ακούσαν, από τα ΜΜΕ, για τη συμπεριφορά μου, γιατί δεν το χαρακτήρα μου να λειτουργώ έτσι. Ζητώ δημόσια συγγνώμη από τον κόσμο που ήταν εκεί και από αυτούς που μας ακούσανε, γιατί έχασα το δίκαιό μου. Είχα δίκιο, τα είπα χθες σε κάποιο ραδιόφωνο, σταματάω εκεί. Κοιτάμε μπροστά. Είμαστε εδώ για να ενωθούμε και να πάμε όλοι μαζί. Χαίρομαι που δημιούργησαν σήμερα κάποια νέα παιδιά σε αυτή την προσπάθεια, δεν είναι αρρωγή, σε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, αν δεν θέλει κάποιος να τονίσει, να πει κάτι ιδιαίτερο, θα νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε το... Να πω κάτι. Αν... Ναι. Θέλω να το είδατε οι περισσότεροι, ότι όλοι πρέπει να ρίξουν νερό στο κρασί τους, να σταματήσουν τα παλιά και να γίνει μια καινούργια αρχή. Τώρα αυτά εδώ, τα παλιά, εγώ έτσι και αυτό, τελείωσαν αυτά. Πρέπει η ομάδα να γίνει πάλι στην πόλη. Να ρίξουν όλοι νερό στο κρασί τους. Εγώ αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Και όλοι να μας βοηθήσουν στην καινούργια προσπάθεια που γίνεται. Αυτό. Που θέλει να συμμετέχει σε αυτό, αν κάποιος, θα διαβάσουμε τα ονόματα που θα παρτίσουν το καινούριο Δέλτα Σίγμα. Αν κάποιος ή το ξεχάσαμε ή δεν το γράψαμε ή οτιδήποτε, θα παρακαλέσω πάρα πολύ να σηκώσει το χέρι και να τον γράψουμε για να προχωρήσει τη διαδικασία. Το καινούριο Δέλτα Σίγμα θα παρτίζεται από τους εξής ανθρώπους. Γιορδανόπουλος Θωμάς, Λυκοκώστας Δημήτριος, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Πανταζόπουλος Τέλης, Παγκούρας Αθανάσιος,
Λουγκαρόπουλος Νίκος. Καρανίκας Ευάγγελος. Σχοινόπουλος Παναγιώτης. Τσαμτσίδης Αντώνιος. Μαυρόπουλος Ανδρέας. Αλαμπουρινός Γεώργιος. Μακρυγιάννης Χρήστος. Μιχαλάκας Τέλης. Τίνας Νικόλαος. Σαμαράς Δημήτριος. Θέλει κάποιος άλλος, κάποιος που δεν άκουσε το όνομά του, θέλει να συμμετέχει? Και αύριο θα πάμε να καταθέσουμε τα έγγραφα στην Έψη Μαθίας. Θα πληρωθεί το παράβολο και από αύριο, μετά τη δήλωση της ομάδος, θα ξανακάνουμε σώμα κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα, να τρέξουμε όποια πράγματα πρέπει να τρέξουμε. Δηλαδή, προπονητές, παίκτες, υπάρχει κάτι. Από παίκτες υπάρχει κάτι. Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Λοιπόν, αν θέλουμε, μπορούμε και προλαβαίνουμε. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε 15-16 άτομα διοικητικό. Δεν ξέρω ο κύριος Ορδανόπουλος αν στο παρελθόν είχε τόσα πολλά άτομα. Μακάρι. Μέχρι 13. Είναι χαρά για μένα, ειλικρινά. Γιατί ζήλευα την αγκαθιά, ζήλευα τα τρίκαλα που είναι σε υψηλό επίπεδο και έχουν 15 και 18 και 20 ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι πρόεδροι για να βοηθήσουν. Καμιά φορά δεν είναι και καλό. Είναι, χρειάζονται όλοι. Αυτοί θα παρτίζουν το ΔΣ. Μπορεί να βοηθήσουν και σπίτι. Όλοι οι υπόλοιποι εσείς είσαστε μέλη της ομάδος και αυτοί που δεν μπόρεσαν να έρθουν. Όλους εσάς σας καλούμε να είσαστε δίπλα μας. Πρέπει να είσαστε δίπλα μας και στη νέα προσπάθεια που γίνεται, για να μην έχουμε πάλι πυροτέχνημα όπως λέγανε κάποιοι προχθές, σε 2-3 χρόνια να μην ξανά έχουμε ομάδα. Είναι μια ευκαιρία για την ομάδα και για την πόλη μας να δουλέψουμε πιο σωστά και πιο οργανωμένα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ομάδα σε αυτό το επίπεδο που αξίζει σε αυτή τη μεγάλη ομάδα της Αλεξάνδρειας, με αυτή τη μεγαλύτερη ιστορία μετά τη Βέρεια και την Άουσα.